Ένα χρόνο πριν υπεγράφει από τη Δήμαρχο Κεντρική και άρκηρα με η σύμβαση ανακατασκευή των παλαιών Σφαγίων στο μαντούκι και μετατροπή του σε ένα λειτουργικό και σύγχρονο χώρο πολιτισμού με πολλαπλές χρήσει, αναβαθμίζοντα όλη την περιοχή. Η σχετική σύμβαση είχε προπολογισμό 940.000 ευρώ. Το έργο είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα από την προηγούμενη δημοτική αρχή αποδεικνύοντας ότι ο Δήμος έχει συνέχεια, η Δημοτική Αρχή της Μερόπης Ιδραίου προχώρησε στην υλοποίηση των μελετών, στην ορίμανση του έργου και στη συμβασιοποίησή του. Πιο συγκεκριμένα από την επίσημη προκήρυξη και μελέτη του Δήμου, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας, η χρηματοδότηση είχε εξασφαλιστεί από το 2017 επί Δημαρχίας Νικολούζου, αλλά για άγνωστους λόγους το έργο ανακατασκευής των παλιών σφαγείων στο Μαντούκι δεν ξεκίνησε ποτέ. Η σημερινή δημοτική αρχή, αξιοποιώντα τα χρήματα του προγράμματο, προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό στι 23 Πέμπτου 2022, προκειμένου να βρεθεί εταιρεία που θα αναλάβει αυτό το έργο. Το κτίριο των παλιών σφαγείων στο Μαντούκι θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό χώρο πολιτισμού πολλαπλών χρήσεων, αναβαθμίζοντα ολόκληρη την περιοχή μάλιστα προβλέπεται η δημιουργία υπαίθριου χώρου για εκδηλώσει, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εργαστήριο για τη φιλοξενία workshops και χώρο διοίκηση και αποθήκη. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο το οποίο συμβασιοποιήθηκε αποτελεί το έργο του Jump που έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Interreg. Σε δήλωσή τη, ένα χρόνο πριν η είχε αναφέρει πιστεύω στη θετική δράση, στο θετικό μήνυμα. Για το έργο τη κανακατασκευή των παλαιών σφαγίων στο Μαντούκι και τη μετατροπή του σε χώρο πολιτισμού, συμβολή έχει και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Χτίζουμε και θα συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω σε ό,τι θετικό βρίσκουμε. Ένα χρόνο μετά, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το έργο έχει προχωρήσει. Μάλιστα, μέχρι στιγμή δείχνει να έχει βαλτώσει Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Νίκος Καλόγερος, με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει ότι οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα και πιο συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής. Προχωρούν απρόσκοπτα οι εργασίες για την κατασκευή ενός σύγχρονου πολυχώρου στο κτίριο των παλιών σφαγίων στο Μαντούκι. Ενώ παράλληλα αναφέρεται και σε άλλα έργα όπως οι τουαλέτες στο Μον Ρεπό. Ωστόσο αυτό που μένει να δούμε τώρα είναι το χρόνο ολοκλήρωσης της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.